κάνετε δημόσιες σχέσεις και απευθείας αναθέσεις και έρχομαι στην κυρία Νικολάου, στην οποία εύχομαι περαστικά. Ζητήσαμε τον Ιούλιο του 2020 αντίγραφο τίτλου σπουδών διεθνών οικονομικών σχέσεων και διεθνούς ποινικού δικαίου από Πανεπιστήμιο της Γαλλίας, της κυρίας Νικολάου. Μας απαντήσατε ότι στις 25 Αυγούστου του 2020 ότι έχετε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να έρθει το πτυχίο και ότι βρίσκεστε στη διαδικασία μεταξύ προξενείου της Ελλάδος και της Γαλλίας προκειμένου να χορηγηθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε το πτυχίο, έχει περάσει ένας χρόνος σχεδόν. Εν τω μεταξύ λοιπόν, και ενώ εσείς σε καμία περίπτωση δεν έχετε ως στόχο την επανένταξη και την ορθή λειτουργία των σοφρονιστικών καταστημάτων προς όφελος και των κρατουμένων αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, η κυρία Νικολάου έχει απασχολήσει την επικαιρότητα με απευθείας αναθέσεις. Είπε και ο συνάδελφος πριν, αναγκαστήκαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά εναντίον της και ασωρία απευθείας αναθέσεων, αδιαφανών αναθέσεων σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της ανάθεσης. Είναι δυστυχώς τόσο πυκνή η δραστηριότητα της κυβερνητικής σας αξιωματούχου, της εκλεκτής σας, που δεν θα μπορούσα να αναφέρω μέσα σε λίγα λεπτά όλο το θεάρεστο έργο της. Αναφέρω λοιπόν ενδεικτικά την απευθείας ανάθεση 500.000 ευρώ για υπηρεσίες καθαρισμού σε εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων, την απευθείας ανάθεση 232.000 ευρώ για αγορά μέσων ατομικής προστασίας σε εταιρεία που συστήθηκε στις 29 Μαρτίου του 2020 για να καταθέσει προσφορά μια μέρα μετά, στις 30 Μαρτίου του 2020, την απευθείας ανάθεση 300.000 ευρώ για αγορά μέσων ατομικής προστασίας και για κάλυψη αναγκών των καταστημάτων κράτησης της χώρας εταιρεία εμπορίου τροφίμων και ποτών, την απευθείας ανάθεση 47.000 ευρώ για προμήθεια υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών όλων των καταστημάτων κράτησης σε εταιρεία κατασκευής αμορτισέρ αυτοκινήτων, την απευθείας ανάθεση 229.000 ευρώ για προμήθεια μασκών σε εταιρεία εμπορίου εποχιακών ειδών διακόσμησης σπιτιού και καρναβαλικών στολών, την απευθείας ανάθεση 147.000 ευρώ για προμήθεια γαντιών νητριλίου για τις ανάγκες των καταστημάτων κράτησης με τιμή μονάδας 17,5 ευρώ την ίδια περίοδο που άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου του δικού σας προμηθεύονταν το ίδιο ακριβώς προϊόν με 8,85 ευρώ και τέλος, ενδεικτικά και πάλι, την απευθείας ανάθεση 144.000 περίπου ευρώ για προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων και χλωρίνης σε φυλακές της χώρας, σε εταιρεία η οποία ιδρύθηκε μόλις πριν 3 μήνες. Δεν θα μιλήσω για τα ταξίδια της κυρία Νικολάου στην ΚΟ, τα ταξίδια αναψυχής για τα οποία δεν μας δώσατε επαρκείς απαντήσεις σε ερώτηση που καταθέσαμε πέρσι, και δεν θα μιλήσω βέβαια και για τα άτομα που προσέλαβε για την ιδιωτική της, την προσωπική της επικοινωνία και προβολή. Κατόπιν των ανωτέρων, ορίστε. Εσείς, από όσα είπα, κύριε Πλεύρη, από όσα είπα, κρατήσατε αυτό. Δεν σας ενοχλούν τα όσα είπα για τις απευθείας αναθέσεις της κυρίας Νικολάου? Είστε δικηγόρος, κύριε Πλεύρη, και βουλευτής. Και πρέπει να διασφαλίζετε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τι να απαντάτε, κυρία Ακούσατε τη διάβασα πριν, κύριε Πλεύρη. Σας είπε κανείς ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με στην αίθουσα? Σας ενδιαφέρει που πάει το δημόσιο χρήμα και πώς γίνεται το πλιάτσικο από την κυβέρνηση? Κλείστε, κυρία συνάδελφε, κλείστε. Συγγνώμη, αλλά με διέκοψε χωρίς να έχει το λόγο. Ωραία, καλά, έχετε υπερσυμπληρώσει. Το βλέπετε το ρολόι απέναντί σας. Ωραία. Να μην με διακόπτει, κύριο Πλεύρης, και να σκεφτεί λίγο αυτά που είπα. Λοιπόν. Κύριε Πλεύρη, για τελευταία φορά σας κάνω παρατήρηση πριν σηκωθώ. Τελεία. Κατόπιν των ανωτέρων.